Σε ομόφωνο ψήφισμα κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής αναφορικά με την πρόταση των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ίδρυση ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, Χρήστος Χατζιπέμου, διάβασε το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσεται με τις ανακοινώσεις των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας για την ίδρυση μονάδας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, επισημένοντας την ανάγκη για εξειδικευμένες ιατρικές υποδομές για παιδιατρικούς ασθενείς της Περιφέρειας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής συντάσσεται με τις ανακοινώσεις των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας εντατικής θεραπείας ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, επισημένοντας την επιτακτική ανάγκη για εξειδικευμένες ιατρικές υποδομές για παιδιατρικούς ασθενείς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ίδρυση της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών στην Αλεξανδρούπολη είναι αναγκαία, γιατί θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας στην περιοχή και θα αποσυσφορήσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών σε άλλες μεγάλες πόλεις, εξασφαλίζοντας άμεση και κατάλληλη φροντίδα για τους παιδιατρικούς ασθενείς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πληθυσμός των παιδιών και εφήβων με βάση την πιο πρόσφατη εθνική απογραφή του 2021 του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπερβαίνει τον αντίστοιχο πληθυσμό της Θεσσαλίας, στην οποία το Υπουργείο Υγείας δέχτηκε το 2022 να ιδρύσει ΜΕΘ Παίδων 6 κλινών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Είναι ουσιώδες να αναφερθεί επίσης ότι η ίδρυση μιας τέτοιας μονάδας θα υποστηρίξει με καθοριστικό τρόπο την ανάπτυξη παιδιατρικών χειρουργικών ειδικοτήτων που τώρα δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν δύσκολα παιδιατρικά χειρουργία που χρήζουν μεταχειρητικής υποστήριξης σε ΜΕΘ Παίδων. Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι πέρα από τα ιατρικά ωφέλη υπάρχουν επίσης γεωπολιτικοί και εθνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας στην εθνικά ευαίσθητη περιοχή μας. Αυτό είναι ένα σχέδιο ψηφίσματος που ετοιμάστηκε από τη μεριά μας, ακολουθώντας έτσι το μοντέλο των ψηφισμάτων που εξέδωσαν οι ιατρικοί σύλλογοι. Η ίδρυση αυτής της μονάδας θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας στην περιοχή και θα αποσυμφορήσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.